Καλώς ήρθατε στο Κλεβοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Έρωτας Φυγάς. Ο Ιάσονας, αφού το αποσύρουν οι κατηγορίες που τον βαραίνουν για κάποιες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Στέφανου και κυρίως του Μάρκου, βγαίνει από τη φυλακή. Έκτοτε καλύτερα να διαχειριστεί κάποια προβλήματα που δημιουργούνται μέσα στο ίδιο το αγχωτικό της οικογένειας Δεμερτζή. Όπως θα δούμε, ο Ιάσονας εκμυστηρεύεται στην Αλεξάνδρα τις υποψίες που έχει ο Γιωργάκης και μπορεί να είναι παιδί του Μάρκου και όχι δικό του. Ωστόσο, της ξεκαθαρίζει πως είναι αλήθεια ή δεν είναι, δεν θα αλλάξει η αγάπη του που τρέφει τόσο για το μικρό όσο και για εκείνη. Παρ' όλα αυτά, όμως, άντρας αποζητά να μείνει λίγο μόνος και να ανασυντάξει τις δυνάμεις του. Έτσι, απομονώνεται στο εξοχικό. Εκεί βρίσκει παρηγοριά για όλα τα προβλήματα που το βασανίζουν στο αλκοόλ, ενώ ταυτόχρονα η νταντά του μικρού Γιωργάκη, η Στέλλα, παρακολουθεί όσα συμφέρουν ανάμεσα σε εκείνο και τη σύζυγό του και δεν διστάζει να καταστρώσει ένα σατανικό σχέδιο. Έτσι λοιπόν, πηγαίνει στο εξοχικό που βρίσκεται ο Ιάσονας, εκμεταλλεύεται τη μέθη και τον αποπλανά ερωτικά. Λίγη ώρα μετά, η γυναίκα επιστρέφει στο αρχοντικό με κλάματα και οδυρμούς. Όταν η Μαριέτα και η Αλεξάνδρα τη ρωτούν τι συνέβη, η Στέλλα κατηγορεί τον Ιάσονα πως τη βίασε. Οι δύο γυναίκες αλλά και το προσωπικό της οικογένειας βαθαίνουν σοκ με την παραπάνω εξέλιξη. Αμέσως, η Αλεξάνδρα και η Μαριέτα πηγαίνουν στο εξοχικό για να βρουν τον Ιάσονα και να πετήσουν εξηγήσεις. Εκείνος παρουσιάζει διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς ωστόσο να πείθει τη μητέρα του και τη σύζυγό του.